με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιωσιμότητας να είναι ο επίσημος συνεργάτης της Πράσινης Εβδομάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξελίσσεται στην Κρήτη μια ακόμα δράση που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση του κόσμου σε ένα πρόβλημα που δημιουργεί κακό στον πλανήτη μας. Πρόκειται για μια εκστρατεία ενημέρωση του κριτικού κοινού από τις 21 έως 25 Μαΐου με δράσεις κατά της χρήσης του πλαστικού και υπέρ της χρησιμοποίησης εναλλακτικών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Well, EUGreenWeek is an annual event by the European. Η Πράσινη Εβδομάδα είναι ένα ετήσιο γεγονός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε από το Δράπανο, που είναι και επίσημος συνεργάτης για την Green Week αυτή τη χρονιά. Σκεφτήκαμε πώς θα συμπεριλάβουμε σε αυτές τις δράσεις περισσότερους ανθρώπους και αποφασίσαμε μια ποδηλατάδα με ποδήλατα φτιαγμένα από μπαμπού. Μίλησα με ανθρώπους σε κάθε περιοχή για πράγματα που φτιάχνονται από πλαστικό, όπως καλαμάκια, και πώς όλα αυτά επηρεάζουν το περιβάλλον γύρω μας. Η Πράσινη Εβδομάδα υπάρχει αρκετό καιρό. Η πρώτη ιδέα ήρθε τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο υποβάλαμε την πρότασή μας. Τον Απρίλιο πήρα μαζί μας ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έχουμε ναυάτες από τη Γερμανία, τη Δανία, αλλά και τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Πραγματικά, πάρα πολύ γρήγορα ο κόσμος ανταποκρίθηκε και μας βοήθησε. Μάλιστα, θα υπάρξει και στον Παϊολέα, στο Κολυμπάρι, μια έκθεση με εκθέματα φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από ανακυκλώσιμα υλικά. Ενώ θα υπάρξει και μια συναυλή από όργανα που φτιάχτηκαν από ανακυκλώσιμα υλικά επίσης. Ακόμη, μια μέδουσα, η οποία φτιάχτηκε από σκουπίδια τα οποία μαζέψαμε από την παραλία της Κισάμου. Η ποδηλατική ομάδα της ESA, οδηγώντας ποδήλατα φτιαγμένα από ξύλο μπαμπού, θα διανύσουν μια απόσταση που αφετηρία είχε το Ρέθυμνο και φτάνει ως τα Φαλάσσαρνα για να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και να φροντοφωνάξουν για μια Κρήτη χωρίς πλαστικό. Μάλιστα, όσοι βρέθηκαν στο Σαλί, στο Νετικό Λιμάνι, όπως και εμείς, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα καταπληκτικά μπαμπού ποδήλατα, ενώ συνομίλησαν και με τους δύο ποδηλάτες από το εξωτερικό, τον Τόμας και τη Σάρον. Είμαστε ενθουσιασμένοι καθώς βρεθήκαμε με την έναρξη στο Ρέθυμνο, όπου εκατοντάδες παιδιά γοητεύτηκαν από όλα αυτά που κάναμε. Ενώ όπου και αν σταματούσαμε, ο κόσμος κοιτούσε τα ποδήλατα από τον μπαμπού. Τα άγγιζε, τα σήκωνε και πραγματικά ήταν εντυπωσιασμένος. Μου αρέσει η ποδηλασία, με κάνει να αισθάνομαι ζωντανή. Ήταν μια ιδέα του Τόμας να φτιάξουμε ποδήλατα από μπαμπού, καθώς ενδιαφέρεται πολύ για το περιβάλλον. Θέλει να χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία είναι φάμιλα, με το αλουμίνιο αλλά και τα υπόλοιπα υλικά. Απλά το αγαπάω, είναι υπέροχο. Στο Σαλίς μπορούσαν οι επισκέπτες να δουν εκπαιδευτικό υλικό, καθώς επίσης και προϊόντα εναλλακτικά του πλαστικού προς αγορά, όπως οικολογικές οδοντόβουρτσες και οτοκαθαριστήρες, κοινώς ξυλάκια για τα αυτιά, αλλά και μαχαιροπύρουνα φτιαγμένα από ένα υλικό που ως βάση του έχει την πατάτα. Θέλω να πω ότι στηρίζουμε την όλη κατάσταση. Με το μάθαμε ότι η Σάρα είναι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και εμείς στα Σαλίς έχουμε αρχίσει μια προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια και παράγουμε τα δικά μας λαχανικά με παλιούς σπόρους, όχι υβρίδια, ούτε γενετικά μεταλλαγμένους. Και πιστεύουμε ότι ο κόσμος πρέπει να γυρίσει πίσω στις παλιές γεύσεις, να προσέχει το περιβάλλον και να εκτιμά τον τόπο που έχει γεννηθεί. Τη δράση αυτή ακολούθησε και η βραβευμένη δημοσιογράφος Βασιλική Γραμματικογιάννη. Παρακολουθώ το πρόγραμμα από την αρχή του στο ESA, στο European Sustainability Academy. Ήμουνα πραγματικά εντυπωσιασμένη μόλις έφτασα στο Δράπανο και είδα την κατάσταση που υπάρχει εκεί. Είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό για την Ελλάδα. Να έχει ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, ένα κέντρο όπου να μπορούν να εκπαιδεύονται επιχειρήσεις για το πώς να χρησιμοποιούν βιώσιμα τους πόρους οι ίδιοι και οι εργαζομενοί τους. Στη συνέχεια πήγαμε την επόμενη μέρα, χτες δηλαδή, στο Ρέθυμνο, όπου στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη στο Ρέθυμνο πάλι φορείς από το Δήμο και μαθητές σε σχολεία γύρω στα 100 από 4 διαφορετικά σχολεία του Ρεθύμνου είχαν την ευκαιρία τα παιδιά να ενημερωθούν για το τι σημαίνει βιωσιμότητα. Πλέον το ραντεβού όλων δίδεται στο Κολυμπάρι, στον Παϊόλα Άστρικας, εκεί όπου θα κορυφωθούν οι δράσεις με μια συναυλία με όργανα φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα υλικά.